Μάλιστα. Πού είναι αυτός? Από μπροστά του πέρασες. Δεν τον είδες? Εδώ είμαι. Φέρ' τον καφέ. Α, θα με τρελάνετε εσείς εδώ μέσα. Δεν μου λες, τι γυρεύεις αυτό το γραφείο? Ήρθα να αλλάξω τοπίο και εντυπώσεις. Βράσ' τον καφέ κάτω και άσε με να κάνω τη δουλειά μου. Α, όχι αγριάδε, σε μένα Κωστάκη, γιατί σου κάνω μια στάση εργασίας και δεν πίνεις όχι καφέ, ούτε νερό της βρύσης δεν πίνεις. Άντε, μπράβο. Έλα εδώ, ρε, πού πας? Ανακάλεσε. Τι να ανακάλεσε? Ανακάλεσε. Περίμενε να τελειώσει το τηλεφώνημα. Ωραία. Με συγχωρείτε, κύριε, αλλά σας είπα, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε αργότερα που θα είναι εδώ πέρα η υπάλληλος που μπορεί να σας εξυπηρετήσει. Όχι, κύριε, δεν κλείνω το τηλέφωνο γιατί θέλω να μαλώσω με τον καφετζή. Με τον κύριο καφετζή. Τον κύριο καφετζή. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Όχι, δεν το είπα σε εσάς, τον καφετζή το είπα. Τι είπαμε, τον κύριο καφετζή. Τον κύριο καφετζή. Τι να κάνουμε, κύριε, έτσι του την βάρεσα. Το λέμε και έτσι το λέμε. Αφήστε μας ήσυχους. Ρε που έμπλεξα, ρε. Μου τη βάρεσε, Κωστάκη. Δηλαδή δεν είμαι κύριος και ξαφνικά μου τη βάρεσε. Σαν να λέμε δηλαδή μου στύψε. Άσε μας, ρε φίλο που πιάνεσαι από μια λέξη και σε όλο παρεξήγηση. Τι παρεξήγηση? Δεν μου λες, όταν μου παραγγέλνεις καφέ, πού τον φέρνω? Στο γραφείο. Τώρα που κάθεσαι? Στο γραφείο της Χαρούλας. Είναι φυσικό να κάθεσαι στο γραφείο της Χαρούλας? Τελικά τι θέλεις να πεις? Όταν σε ρωτάω τι γυρεύεις σε αυτό το γραφείο, δεν μπορεί να με ειρωνεύεσαι και να μου λες ήρθα να αλλάξω τοπίο. Ελάτε, σταματήστε πια. Θέλουμε να δουλέψουμε. Δεν μπορούμε να ακούμε εσάς. Ορίστε, έρχεται και η κυρία Ζαχαροπούλου. Γεια σας. Γεια σας. Φίδω, φέρα μου μια σόδα, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Εσύ τι γυρεύεις αυτό το γραφείο, Κώστα? Ήρθε να αλλάξει τοπίο. Αχ, άστι σαχλαμάρες, σε παρακαλώ, φίδω. Όχι, οι σαχλαμάρες, έτσι μου είπε. Έτσι δεν μου είπες. Η Χαρούλα άργησε να έρθει και γι' αυτό κάθισε εκεί. Πολύ άργη τελευταία η Χαρούλα. Έχει και τον παράκι και κοιμάται αργά. Δεν είναι αυτό. Το παράκι κλείνει νωρίς. Περισσότερο καφετέρια είναι παρά μπαράκι. Τον τελευταίο καιρό υποφέρει πολύ από αϊπνίες. Όταν λες τον τελευταίο καιρό, τι εννοείς? Είναι 2-3 εβδομάδες. Θα έχει φαίνεται ψυχολογικά προβλήματα. Έπρεπε να μου το πει. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Υπάρχει τρόπος να ξεπεραστούν. Και θα σταματήσουν οι αϊπνίες? Ναι, μάλιστα, θα σταματήσουν. Δεν φαντάζομαι να εννοείται με χάπια. Όχι, καθόλου χάπια. Θα πάει σε ένα ψυχαναλυτή. Και τι κάνει αυτός, υπνοτίζει? Μα τι λες, βρε Φίβο? Μα τι λέω, κυρία Ζαχαροπούλου, για ύπνο δεν μιλάμε. Εφόσον δεν έχει ύπνο, αυτό λέει λογική. Να πάει σε έναν υπνοτιστή να την υπνοτίζει. Μα τι δουλειά έχει να πάει σε υπνοτιστή? Για ψυχαναλυτή μίλησε η κυρία Ζαχαροπούλου. Μα δεν ξέρεις τι θα πει ψυχανάλυση. Όχι. Το λέει και η λέξη. Ψυχή και ανάλυση. Ανάλυση της ψυχής. Όπως λέμε δηλαδή, η ανάλυση αίματος, ανάλυση υγρών και τέτοια. Ναι, ακριβώς. Αυτή τη δουλειά κάνει ο ψυχαναλυτής. Άκου να σου πω. Όπως ακριβώς κάνουν την ανάλυση αίματος και προσπαθούν να δουν τι έχει το αίμα, έτσι και στην ψυχανάλυση, δηλαδή στην ανάλυση της ψυχής, προσπαθούν να δουν τι έχει η ψυχή. Κοίτα, κύριε Ζαχαροπούλου, όχι τώρα επειδή δεν ξέρω πολλά γράμματα, να νομίζω ότι μπορείς να με κοροϊδεύεις, έτσι. Δεν σε δουλεύουμε, Φίβο, δεν σε κοροϊδεύουμε, ησύχασε. Πώς, κοίταξε τώρα. Το αίμα το παίρνουμε τη σύρυγα, το βάζουν στο μικροσκόπιο και το εξετάζουν. Έτσι. Τα ουρά τα πηγαίνουν με το μπουκαλάκι και κάνουν το ίδιο. Την ψυχή με τι τη βγάζουν και την αναλύουν? Με καθαρτικό? Ακριβώς. Όπως σου είπα, αυτή είναι η δουλειά του ψυχαναλυτή. Η δουλειά του μικροσκοπίου. Σε ξαπλώνει σε ένα καναπέ και σε βάζει να λες. Μιλάς για τα παιδικά σου χρόνια, για τη ζωή σου και αυτός γράφει. Μόνος σου μιλάς? Τι χρειάζεται κι άλλο, βρε Φίβο? Σε αυτό τα λες. Προσπαθείς να θυμηθείς όσα πιο πολλά μπορείς από τη ζωή σου. Αν είναι δυνατόν και αποφρέβως. Διότι πάρα πολλά ψυχικά τραύματα προέρχονται από αυτά που έχουμε πάρει από την παιδική και από τη βρεφική μας ηλικία. Κατάλαβες? Δηλαδή, άμα χτύπησα κάπου μικρός, θα μου πονάει ακόμα και τώρα? Μιλάει για ψυχικά τραύματα η γυναίκα. Άκου ένα παράδειγμα. Είσαι αγοράκι και παίζεις με ένα κοριτσάκι. Χωρίς να το θέλεις, το γρατσουνάς. Έρχεται η μαμά σου που σε βλέπει και σε δέρνει. Αυτό μένει στο υποσυνείδητο και όταν μεγαλώσεις, έχεις μια φοβία με τις γυναίκες. Φοβάσαι να κουμπίσεις γυναίκα. Δεν είναι η περίπτωσή μου. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε ένα κοριτσάκι. Αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στα παιδικά ψυχικά τραύματα είναι το σεξουαλικό. Αυτό μάλιστα. Σε αυτό συμφωνώ. Πρέπει να της το πείτε, να προσέξει το σεξουαλικό της. Το λέει και ο Φρόιντ. Τι λέει? Αϊπνίες, πονοκέφαλοι, πόνοι στο στομάχι που τους νομίζουμε ότι είναι οργανικοί, αλλά δεν είναι. Δηλαδή νομίζουμε ότι πάσχει το στομάχι και όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή οι πόνοι προέρχονται από κάποια τραύματα ψυχικά. Ξέρεις τι γίνεται στην Αμερική με την ψυχανάλυση? Τι γίνεται? Όλοι οι Αμερικανοί έχουν τον ψυχαναλυτή τους. Και με το παραμικρό που θα τους συμβεί, αμέσως πρωτοτρέχουν σε αυτό. Ξαπλώνουν και αρχίζουν να μιλάνε. Προσπαθούν να θυμηθούν τα παιδικά τους χρόνια ή διηγούνται διάφορα όνειρα που βλέπουν. Αλλά και πώς γιατρεύονται? Πώς γιατρεύονται? Όταν ανακαλύψουν την αιτία που τους έκανε να υποφέρουν. Τότε πάει, τελείωσε. Γιατρεύονται αμέσως και μόνοι τους. Βέβαια, τους βοήθησε ο ψυχαναλυτής να βρουν τον τρόπο. Με το αζημίωτο, βέβαια. Φυσικά, πώς θα ζήσει ο άνθρωπος. Και πόσο πάει αυτό το αζημίωτο? Εξαρτάται. Αλλά στην περίπτωση της Χαρούλας δεν υπάρχει πρόγραμμα. Α, δεν υπάρχει. Κανένα πρόβλημα.
Έχω ένα πολύ καλό φίλο που είναι πολύ καλός ψυχαναλυτής και θα μας κάνει πολύ καλή τιμή. Τότε να πάμε όλοι μας. Κάντε μου τη χάρη. Δεν θέλω παρατηρήσεις και ενοχλητικές ερωτήσεις. Άργησα διότι άργησα. Ξέρουμε. Άργησες γιατί έχεις φοβερές αϊπνίες. Η κυρία Ζαχαροπούλου θα σε γιατρέψει από τις αϊπνίες σου. Έχει έναν τρόπο αποτελεσματικό. Ξέρω, έχω υπόψη μου. Θα μου ρίξει ποντικό φάρμακο, να το καταπιώ, να τα τεινάξω, να κοιμηθώ μια και έξω. Όχι, με ψυχανάλυση. Θα σε πάει σε ψυχαναλυτή. Ψυχαναλυτή και τρελό γιατρό. Θέλει αυτή και όλο τη το σόι πέφτει. Ο ψυχαναλυτής δεν είναι τρελό γιατρό, Χαρούλα. Δεν είπα ψυχίατρος, ψυχαναλυτής είπα. Δεν ξέρεις τι κάνει ο ψυχαναλυτής. Πώς κάνουμε ανάλυση αίματος, αυτός κάνει ανάλυση της ψυχής, ψυχανάλυση. Α, δηλαδή σου παίρνει την ψυχή, την αναλύει και σου βρίσκει πόσο σάκχαρο έχεις, μωρέ, δεν με παρατάτε. Όχι, λάθος, σου βρίσκει τα παιδικά σου ψυχικά τραύματα. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι πολλές αρρώστιες προέρχονται από αυτά τα παιδικά ψυχικά τραύματα. Καλά δεν τα ξέρεις. Εσύ, εδώ, εγώ και τα άμαθα δηλαδή. Δηλαδή δεν μου λες κάτι, αγόρι μου, άμα πέσεις και χτυπήσεις το γόνατό σου μικρό, όταν μεγαλώσεις, σε πονάνε οι αμυγδαλές σου. Όχι, οι αμυγδαλές σου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και αυτές καμιά φορά πρίζονται όταν μικρός έχεις τραυματιστεί ψυχικά. Πρόσεξε, τι σου λέω, ψυχικά. Αυτό είναι γνωστό, το ξέρει όλος ο κόσμος. Ο ψυχαναλυτής σε βοηθάει και όταν ξεπεράσεις το ψυχικό τραύμα, γιατρεύεσαι. Μάλιστα, και δεν μου λες πώς το βρίσκεις έτσι αυτό το ψυχικό τραύμα. Βάζεις αγγελία στην εφημερίδα, χάθηκε ψυχικό τραύμα, ο ευρώ να μυθίσετε. Αχ, βρε Χαρούλα, γι' αυτό σπούδασε ο άνθρωπος, για να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Μωρέ, άντε κάνε μας τη χάρη, παρόπαιδο. Δεν έχω ανάγκη εγώ από ψυχίατρο και ψυχαναλυτή και τρελόγιατρους. Ξέρω πολύ καλά γιατί έχω αϊπνίες. Σκέφτομαι, μαντάμ, έχω έννοιες, σκέφτομαι, γι' αυτό δεν κοιμάμαι. Δώσε με ένα εκατομμύριο να δεις για πότε ξαναβρίσκω τον ύπνο μου. Κάνεις λάθος. Σκέφτεσαι επειδή δεν κοιμάσαι. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι, ο ψυχαναλυτής θα τη βρει την αιτία. Και δεν μου λες κάτι. Δηλαδή, θα μπορώ να κοιμάμαι μετά. Κι εγώ είχα πάθει κάτι τέτοιο και γλίτωσα. Σώθηκα. Κάτσε. Θα μπορώ να κοιμάμαι χωρίς χάπια. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ίσως στην αρχή χρειαστεί να πάρεις κάποια χάπια. Και δεν ξέρω να τα πάρω μόνη με, Μελένη. Μην ανάγκη να πάω στον ψυχαναλυτή για να μου τα δώσει. Βρε, άντε παρατήστε με. Ξέρω, βρε, ποιο είναι το πρόβλημά μου. Είναι οικονομικό το πρόβλημά μου. Λάθος. Το πρόβλημά σου είναι σεξουαλικό. Άντε πάει για να πω εδώ, ρε. Σεξουαλικό είναι το δικό σου το πρόβλημα. Εγώ κοιμάμαι μια χαρά. Κοιμάσαι γιατί σε έχει βαρέσει αλλού, αγάπη, το πρόβλημα. Με έχει βαρέσει, Χαρούλα, Στην κεφάλα, ρε. Στην κεφάλα. Αφήστε σας παρακαλώ τους διαπληκτισμούς τώρα. Μα δεν τον άκουσες, μωρέ, τι είπε το καθυστερημένο. Το πρόβλημά μας είναι σεξουαλικό. Δηλαδή μας λείπει ο άντρας, γι' αυτό δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, κατάλαβες. Α, πάω στον ψυχαναλυτή, μετά μου δώσει συνταγή να βρούμε το ταχύτερο δυνατόν άντρα. Και επειδή βέβαια αυτή τη συνταγή δεν την παίρνει από το φαρμακείο, θα αναγκαστώ να χτυπήσω την πόρτα του παιδοβούβαλου. Πάρω αυτόν για άντρα. Έλα, πάψε, Χαρούλα, πια. Μα τι να πάψω, μωρέ, τι να πάψω. Είναι δυνατόν να φαντάζετε αυτό το πράγμα ότι είναι η λύση στο σεξουαλικό μου πρόβλημα. Τι λύση θα στη δώσει ο ψυχαναλυτής. Γι' αυτό άσε τις φλιαρίες και πάμε γρήγορα εκεί αμέσως. Εγώ σε ψυχαναλυτή. Ποτέ. Εμπρός. Χαίρετε, δεν αργήσαμε. Από εδώ η Δεσποινής το πονάκι που σας τηλεφώνησα. Χάρηκα πολύ. Εμείς δεν χαιρόμαστε και τόσο, τέλος πάντων. Λοιπόν, ας μην χάνουμε καιρό. Για πέστε μου, από πότε αρχίσατε να έχετε αϊπνίες? Δεν είναι πολύ καιρός, γιατρέ μου, αλλά κανένας μήνας περίπου. Έτσι ξαφνικά ή πάντοτε είχατε πρόβλημα με τον ύπνο? Όχι ποτέ. Απέναντίας είχα πολύ εύκολο ύπνο. Δηλαδή και όρθια να μ' άφηνες, εγώ κοιμόμουν, να καταλάβατε. Ούτε βουλευτής στη Βουλή των Ελλήνων να ήμουν. Έλα, βρε Χαρούλα, πάντα με τις υπερβολές σου. Κάθε τόσο βλέπουμε τη Βουλή στην τηλεόραση. Είδες ποτέ σε κανένα βουλευτή να κοιμάται? Όχι, διότι η Βουλή είναι άδεια. Κοιμούνται όλοι στο σπίτι τους. Κανα δύο-τρεις πάνε εκεί και αυτοί μόλις δουν την τηλεόραση να τους παίρνει, σκουντιώνται. Ξύπνα μας τραβάνε και αρχίζουν τότε να οι φωνές, να οι χειρονομίες, να αναδείξουν ότι σκοτώνονται για το καλό του λαού, για μας δηλαδή. Έλα τώρα, ας αφήσουμε το πρόβλημα της Βουλής και ας κοιτάξουμε το δικό μας το πρόβλημα. Γιατί δεν είναι δικό μας πρόβλημα το πρόβλημα της Βουλής, άμα από αυτά που λένε και κάνουν εκεί μέσα. Καταντήσαμε όπως καταντήσαμε οι Έλληνες και σε λίγο δεν θα έχουμε ανάγκη από ψυχαναλυτή, σε τρελόγιατρο κατευθείαν θα πάμε. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα, Χαρούλα? Εγώ το λέω, αυτοί τα λένε. Η Ελλάς είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Εγώ το είπα. Ο κύριος Καραμαλής το είπε. Ας αφήσουμε τι είπε ο κύριος Καραμαλής και ας κοιτάξουμε τι θα πεις τώρα εσύ στο γιατρό. Ναι, έλα, άντε, γιατρέ, κάνε παιχνίδι. Τι κάνει παιχνίδι, Σπίνης Πεπονάκη? Εννοώ να προχωρήσουμε εμείς στην εξέταση. Παρακαλώ, καθίστε. Μάλιστα. Είπατε λοιπόν πως ξαφνικά άρχισαν αυτές οι αϊπνίες. Μάλιστα. Προμηνώς. Αυτή η ξαφνική άρνηση του εαυτού σας να κοιμηθεί σίγουρα προέρχεται από κάποια εσωτερική αντίδραση. Πρέπει να οφείλεται σε κάποιο βρεφικό ψυχικό τραύμα. Η αλήθεια είναι ότι ως παιδί έπεφτα και χτύπαγα συνέχεια. Δηλαδή γεμάτη τραύματα ήμουνα. Εννοώ ψυχικό τραύμα. Α, μάλιστα. Ξαπλώστε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ξαπλώστε.
Εδώ, Ατάκα και Επιτόπου. Λοιπόν, καλύτερα να σας αφήσω μόνος. Θα περιμένω έξω. Παρακαλώ, ξαπλώστε. Δεν έχω φέρει τη νυχτικιά μου, γιατρέ. Α, δεν πειράζει, ξαπλώστε όπως είστε. Ανάσκελα, μπρούμητα ή στο πλαγίο, στο θέλετε. Ανάσκελα. Μάλιστα. Ανάσκελα. Έτσι, μπράβο. Και τώρα προσπαθήστε να ηρεμήσετε. Χαλαρώστε και μη σφίγγεστε. Γιατί να σφιχτώ, γιατρέ, δυσκύλια είμαι. Χαλαρώστε, σας παρακαλώ. Ηρεμήστε. Μάλιστα. Μη μιλάς μόνο, γιατρέ, γιατί άμα μιλάς συνέχεια δεν μπορώ να με πιάσω ύπνος. Μα δεν θέλω να κοιμηθείτε. Γιατί θέλετε τότε, γιατί με ξαπλώσατε εδώ, χάμω. Μα και να σας εξετάσω, σας ξάπλωσα. Θα μου βάλετε θερμόμετρο. Όχι, όχι. Θα μου πάρετε την πίεση. Τίποτα από όλα αυτά. Θα με ακροαστείτε με τα ακουστικά. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Πίεση δεν θα μου πάρεις, θερμόμετρο δεν μου βάζεις. Τα ακροαστικά μου δεν θες να τα ακούσεις. Τι με βάλεις και ξάπλωσα εδώ, χάμω, σαν δημόσιος υπάλληλος σε υπουργείο. Μα ηρεμήστε, σας παρακαλώ, επιτέλους. Σε ψυχαναλυτή ήρθατε. Αλλιώς εξετάζουμε εμείς. Κάντε λίγο υπομονή και θα δείτε. Μπράβο, έτσι. Ναι, είμαι χαλαρή τώρα. Μπράβο. Και τώρα αφήστε τη μνήμη σας να πάει εκεί. Εκεί, στη βρεφική ηλικία. Θυμάστε τι κάνατε όταν ήσασταν βρέφος. Εντελώς βρέφος. Ναι, ναι, εντελώς βρέφος. Εντελώς βρέφος. Έκανα μαμ, κακά και νάνι. Α, τι μου λέτε τώρα. Τι θέλετε, γιατρέ, να κάνει ένα βρέφος, να πηγαίνει στα σκυλάδικα να τα σπάει. Εννοώ να μου πείτε κάποια αντίδραση που είχατε με την οικογένειά σας. Θυμάστε κανένα περιστατικό που έγινε με τους γονείς σας. Σας έδιραν ποτέ? Όχι, δεν. Μια φορά μόνο, αλλά τίποτα δεν κάνει. Δύο-τρεις τον ποπό μου δώσανε. Γιατί? Δεν ήταν τίποτα σοβαρό, γιατρέ μου. Μα ελάτε τώρα, για πέστε μου. Δεν μπορώ, ντρέπομαι. Μα τι θα πει ντρέπεστε, Δεσμή Χαρούλα, εδώ τα λέμε όλα. Ωραία, άντε λοιπόν, κατούρισα τον ουνό μου. Μα σας παρακαλώ, όχι έτσι, όμα. Λίγο πιο κόμψα. Ωραία, δεν τον κατούρισα, έκανα πιπί στα πόδια του. Τι σημασία έχει, η ουσία είναι, τον έκανα μουσχεμα στον άνθρωπο. Τώρα που τα ξανασυζητάω, Παναγία μου, μου έρχεται. Αχ. Πού πάτε? Μέσα, μέσα. Πού μέσα? Μέσα, γιατρέ, μη με καθυστερήσει, παρακαλώ. Μα δεν θα μου πει που πα. Τι να σου πω, γιατρέ, άμα με καθυστερήσει κι άλλο, θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα είναι καθόλου κομψό. Η τουαλέτα πού είναι? Μα τι θέλετε την τουαλέτα της Μίσης Χαρούλα? Να κατουρίσω, γιατρέ μου! Να κατουρίσω! Εμπρός. Ναι, εγώ. Καλά, Ακόμα βουίζει το κεφάλι μου. Σκιά την πόπη μας δώσανε χτες το βράδυ. Τελικά θυμάστε, πληρώσαμε. Εγώ πάντως δεν έχω φράγκο, τα έδωσα όλα. Αφού πήγα να πάρω στο περίπτερο κάτι χαρτομάντιλα, βάζω το χέρι στην τσέπη και δεν υπήρχε έλεος. Θα πάρω από τον Ιάσονα. Αν και δεν θέλω που να πάρει ευχή, γιατί αρχίζει πάλι την κρίνια. Όχι, μου δίνει. Αλλά να αρχίσει τις συμβουλές, με το παίζει και δαιμόνας, ξέρεις τώρα. Εντάξει. Άμα πάρω, θα σου δανείσω. Τι έγινε, όλο το απόγευμα στο τηλέφωνο τη βγάζουμε? Όχι, τώρα μόλις το σήκωσα. Τελείωνε. Ήρθε και έχει τις ανάποδες του. Λοιπόν, σ' αφήνω. Πού το ψαλίδι? Εκείνη, να το. Για δουλειά πήρανε? Όχι, ήταν ο Μάκης από απέναντι, ο κολλητός μου. Και από απέναντι πήρε τηλέφωνο? Ναι. Δεν μπορούσε να έρθει εδώ να στα πει? Δεν ήταν απέναντι, με πήρε από το σπίτι του, γιατί δεν πήγε σήμερα στη δουλειά, ήταν άρρωστος. Κι εγώ δεν είμαι και πολύ καλά, αλλά ήρθε. Πολύ ευαίσθητος μου έχει γίνει τώρα τελευταία. Τι έχεις τώρα και δεν είσαι καλά? Δεν έχω τίποτα. Κάτι πονοκεφάλους και τέτοια. Δεν τίποτα σοβαρό. Να σου πω, Ιάσονα, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Αλλά μη με αρχίσεις να με ρωτάς τι και πώς. Εγώ να ρωτήσω? Γιατί να ρωτήσω? Πρώτα-πρώτα εγώ δεν είμαι αδιάκριτος. Δεν μ' αρέσει να φέρνω σε δύσκολη θέση τον άλλον, επειδή δηλαδή θα του κάνω τη χάρη του ανθρώπου, θα τον περάσω και από ανάκριση. Λέγε. Να, θέλω ένα 5.000 και να μου το κρατήσεις το Σάββατο που θα πληρωθώ. Δεν έχεις λεφτά? Για να σου ζητάω. Και τι έγινε το δωμαδιάτικο? Ακόμα δεν πέρασε μισή εβδομάδα. Μη με πιέζεις τώρα να σου πω, γιατί θα αρχίσεις πάλι τα ηθικοπλαστικά σου και την κρίνια σου. Εγώ να γκρινιάξω? Γιατί να γκρινιάξω εγώ? Τι είμαι ο κηδεμόνας σου, είμαι για να γκρινιάξω? Έλα, λέγε, τι έγινε το δωμαδιάτικο. Είδες τώρα που είσαι αδιάκριτος. Αυτό που κάνω δεν είναι αδιακρισία, ενδιαφέρον είναι. Λέγε λοιπόν. Να, μπλέξαμε με το Μάκη. Τον απέναντι? Ναι, τον απέναντι. Ήταν και κάτι άλλοι φίλοι εκεί πέρα και πήγαμε σε μια pub. Δίσκοπα. Ξέρω. Από αυτές που τα πίνεις τα όρθια και σου πάνε τα ηχεία τα αυτιά. Για λέγε παρακάτω. Τι παρακάτω. Ψιλοφτιαχτήκαμε και κάποιος έριξε την ιδέα να πάμε στην Εθνική Οδό. Για τη Λαμία? Όχι, σε κέντρο. Α, σκυλάδικο. Όχι ακριβώς, ήταν εντάξει. Δηλαδή, τι εντάξει, μας δώσαν ένα ουίσκι. Μπόμπα. Πού το ξέρεις? Πού ζούμε, ρε. Επειδή δεν πηγαίνω τώρα να νομίζω ότι δεν ξέρω τι γίνεται. Και τα καταθέσατε όλα εκεί, έτσι. Αφού ξέρεις τι γίνεται, θα ξέρεις ότι δεν είναι μόνο το ποτό. Βέβαια, είναι και η φιγούρα. Να οι γαρδένιες, να τα σπασίματα. Και καλά, ρε, να τα κάνουν αυτά αυτοί που τα βγάζουν τα λεφτά εύκολα. Τα έχουν, τα σκορπάνε. Κοροϊδίστηκα μεν, αλλά τα έχουν. Εσείς, ρε, τρισάθλια μπατήρια,
Τι δουλειά έκανε εκεί μέσα από το μεροκάματό σας, δεν φτάνετε για δύο σφινάκια. Είδες τώρα πάρεις πάλι την κρίνια. Όχι, θα σε αφήσω να μου τρέξεις πάπου και στις ματροσκυλούδες. Πού και πού άνθρωπος πρέπει να το ρίχνει και λίγο έξω. Όταν τάχει, όταν δεν τάχει, το ρίχνει μέσα. Τι μέσα. Να πάρετε ρε πουλάκι με ένα μπουκάλι ουίσκι 2-3 χιλιάρικα και αν τη βγάλετε φίνα και ωραία στο σπίτι σας. Πάρτι, πώς το λένε. Πρέπει δηλαδή σαν και καλά να το πληρώσετε 30 καφετιά και νάνα και μπόμπα. Ωραία, δώσε μου εσύ τα 5 χιλιάρικα και θα σας καλέσω εγώ ένα βράδυ σπίτι να τη βγάλετε με ουίσκι και τσίπς. Άσε. Κράτα τα να φας καμιά μακαρονάδα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα σας καλέσω εγώ ένα βράδυ στο σπίτι μου και θα σας έχω και όλα τα σκυλοτράγουδα. Όλα! Έπρεπε να με ειδοποιήσεις από το πρωί. Όχι να με παίρνεις τηλέφωνο τελευταία στιγμή και να μου λες θα έρθουμε με τα παιδιά, ετοίμασε κάτι. Έλα κορίτσι μου τώρα, μην ανησυχείς. Είμαι κι εγώ εδώ, θα τα καταφέρουμε. Η άσονα, τα πιάτα, τα πιρούνια και τα ποτήρια θα τα καταφέρουμε να τα βάλουμε στο τραπέζι. Τι θα βάλουμε όμως μέσα στα πιάτα για να φάνε οι άνθρωποι. Έλα μωρέ, πρόχειρα εκεί πέρα, ό,τι υπάρχει. Έχουμε το μοσχάρι από το μεσημέρι, πατατάκια, θα φτιάξουμε και μια σαλάτα με τα τυριά της και με τις ελιές της και με τα όλα της. Θα ανοίξουμε και 2-3 κονσέρβες. Ναι, για να πούνε μετά πήγαμε στις Ελένης και μας πάρισε κονσέρβες. Ποιος θα το πει, κορίτσι μου. Όλοι και πρώτος από όλους η Χαρούλα. Ακόμα δεν έμαθε να μαγειρεύει, έτσι θα πει. Αφού θα έχουμε και μαγειρεμένο φαγητό. Μα είναι για δείγμα μόνο. Άμα θες να φτιάξεις και κάτι ακόμα πρόχειρο, προλαβαίνεις, έχουμε καιρό. Ορίστε ο καιρός που έχουμε. Πάω μέσα την ποδιάνηση. Καλά, μητέρα, πρόσεχε λίγο. Τι να προσέχω εγώ, να προσέχω παιδάκι μου. Που δεν ξέρω τι κρατάς ποτήρια πίσω από την πόρτα. Κι άμα δεν κράταγα ποτήρια, έπρεπε να φάω την πόρτα στο κεφάλι, δηλαδή. Πολύ μου δυνάμωσες, θέλετε. Ελάτε. Πρόσεχε που πατάς, πρόσεχε. Όλο το κακό στα ποτήρια είναι. Άντε, πάω να φέρω κάτι να τα μαζέψω. Φέρ' το αυτό. Εσύ τι ήθελες με τα ποτήρια στο χέρι. Περιμένουμε κόσμο και βοηθάω την Ελένη. Καλά, δεν ξέρετε να χτυπήσετε το κουδούνι να με φωνάξετε να έρθω να βοηθήσω. Αυτές είναι γυναικείες δουλειές. Δεν είναι δουλειές για άντρες. Αλλά βέβαια, εσείς δεν θέλετε να με βλέπετε σπίτι σας. Ενοχλώ! Έλα ρε μητέρα τώρα για να με φτιάξεις τα λες αυτά. Άκου ενοχλείς. Ακόμα για τα ποτήρια μιλάτε. Άσε, θα τα μαζέψω εγώ. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται. Άστα, σε παρακαλώ. Όταν έσπασα, εγώ θα τα μαζέψω. Θα σε βάλουμε και τιμωρία να γράψεις 10 φορές. Είμαι κακό κορίτσι, έσπασα τα ποτήρια. Άσε τι Ελένη να τα μαζέψεις, σε παρακαλώ. Έχει άλλες δουλειές η Ελένη. Ορίστε, άξα να έρχονται και εσείς δεν έχετε ετοιμάσει τίποτα. Τι πάθατε καλέ, τι έγινε εδώ. Τίποτα, έσπασε ένα ποτήρι. Πώς για εδώ, πίσω από την πόρτα. Τώρα τι θες να μάθεις και εσύ πώς και τι. Γιατί ήρθες, τι έθες τίποτα. Να βοηθήσω ήρθα. Ο Ιάσον μου είπε τώρα που ερχότανε, μου είπε ότι περιμένετε μερικούς φίλους. Σκέφτηκες ή δεν έχεις τίποτα, τι θα τους ταΐσεις. Σανό θα τους ταΐσω. Μη σε νοιάζει, θα βρω κάτι να ετοιμάσω. Θα τα ετοιμάσω εγώ όλα στο τσάκα τσάκα. Δεν χρειάζεται να ετοιμάσεις τίποτα εσύ. Άσε κυρία Χριστίνα, θα τα ετοιμάσω εγώ. Κάτι ξέρουμε κι εμείς από αυτά. Νοικοκυρές είμαστε. Και μάλιστα από τις καλές. Μα ήδη ετοιμάζω, τηγανίζω λίγες πατάτες. Οι πατάτες είναι για καρνιτούρα, δεν είναι φαγητό. Ναι, φαγητό δεν είναι, αλλά τις θερμίδες τις έχουν όμως. Εξάλλου δεν χρειαζόμαστε γεύματα. Ένα μεζεδάκι θα πάρουμε εκεί πέρα, έτσι φιλικά. Ωραία, αυτό το μεζεδάκι αφήστε να το φτιάξω εγώ. Έχει δίκιο η συμπεθέρα. Θα τα ετοιμάσουμε εμείς που ξέρουμε καλύτερα από εσάς. Πάμε, συμπεθέρα. Δηλαδή, εμάς μας κατάργησαν τελείως. Άσε να δούμε τι θα φτιάξουν. Άσε να το ευχαριστηθούν. Ναι, αλλά θα το ευχαριστηθούν ή θα το ρίξουν στον καυγά. Να βράσουμε μερικές πατάτες να τους κάνω μια σαλάτα. Πήγαινε να μου φέρεις ένα κατσαρολάκι. Δεν μπορώ, εγώ προσέχω τις πατάτες στο τηγάνι. Πάρ' το μόνη σου το κατσαρολάκι. Τις προσέχω εγώ τις πατάτες. Δεν χρειάζεται, τις προσέχω εγώ τις πατάτες. Τώρα εσύ γιατί δεν πας μέσα να καθίσεις με τα παιδιά, αφού θα τα ετοιμάσω όλα. Εγώ στο άψε σβήσε. Μέσα να πας εσύ. Εμένα με ευχαριστεί αυτή η δουλειά, δεν με κουράζει. Πήγαινε λοιπόν εσύ να στρώσεις το τραπέζι. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε και οι δυο γυναίκες εδώ μέσα. Θα μπερδευτούμε. Άντε! Έχω την εντύπωση ότι άρχισαν. Δεν φαντάζομαι. Για πάμε να δούμε. Πάμε να ακούσουμε. Φέρε μου ένα πιάτο να βάλω τις πατάτες. Πάρ' το μόνη σου. Είμαι λονάστο. Άμα τις βγάλεις από τώρα θα μαλακώσουν και δεν θα τρώγονται. Γι' αυτό σου λέω, νωρίς τις έβαλε. Μα δεν τις έβαλε εγώ. Τις είχε βάλει η Ελένη στο τηγάνι. Γι' αυτό σου λέω, άφησε με να κάνω τη δουλειά μου όπως ξέρω. Τώρα αυτό γιατί το λες δηλαδή, κυρία συμπεθέρα, εγώ δεν ξέρω. Όταν ζούσε ο Μακαρίτης ο άντρας μου, ξέρεις τι γλάντια κάναμε εμείς στο σπίτι. Ξαφνικά μου έφερνε 10 νοματέους και εγώ με το τίποτα τους έκανα το καλύτερο τραπέζι. Γιατί ήσουν μόνη σου. Γι' αυτό σου λέω, μην μπερδεύεσαι στα πόδια μου, κιάσε με να τελειώσω μια ώρα αρχίτερα. Θεία, έλα, άσε την κουζίνα. Έχει άλλη δουλειά να κάνεις έξω να τελειώσω τις πατάτες. Δεν χρειάζεται, άστα. Να ετοιμάσω το τραπέζι. Όχι, θεία, άντε πήγαινε στο σπίτι σου καλύτερα. Με διώχνεις δηλαδή. Όχι, δεν σε διώχνει. Έλα εδώ να κάτσουμε μαζί να δούμε τηλεόραση. Έχει και ελληνική ταινία που σ' αρέσει. Μπορεί να την έχουμε δει 40 φορές, αλλά δεν πειράζει. Έλα. Η άσονα, σε παρακαλώ, άφησε την. Όχι, εσύ άφησε την. Εσύ, σας παρακαλώ. Αφήστε με κι οι δυο σας. Ωραία, θα φύγω.
Θα πάω στο σπίτι μου και ούτε θα ξαναπατήσω εδώ μέσα. Έλα τώρα, Θεία Χριστίνα, τι πράγματα αυτά που λες. Άκου, δεν θα ξαναπατήσω εδώ μέσα. Βέβαια. Εγώ ήρθα με όλη μου την καλή καρδιά να βοηθήσω και αυτή με πετάει έξω από την κουζίνα σαν να με σκυλεί. Μόνο γαβγά δεν πήγα να κάνω. Γι' αυτό σου λέω, έλα να κάτσουμε εδώ στον καναπέ. Δεν θες να δούμε τηλεόραση. Θα κάτσουμε να μιλήσουμε που έχουμε και καιρό να τα πούμε. Μα μήπως με αφήνει να πω και μια κουβέντα μαζί σου. Μόλις έρθεις από τη δουλειά, έρχεται κρυφά και με σπρώχνει. Άντε, Θεία Χριστίνα, φύγε, Θεία Χριστίνα, ο Ιάσον είναι κουρασμένος. Καλά, δεν τρέπεσαι. Τι είναι αυτά που λες? Γιατί ψέματα λέω. Θεία, πήγαινε σπίτι σου και μη με κλεβρίζει νυχτιάτικα. Έλα, πάψε σε παρακαλώ τώρα. Κάνω εγώ να την κρατήσω και εσύ μου τη διώχνεις. Εντάξει, Ιάσον. Αυτά είναι το ευχαριστώ για ό,τι έχω κάνει για αυτήν. Θα φύγω. Θα φύγω και θα πάω στο σπίτι μου. Γιατί κλαίει, μαντάμ. Κοιτάξτε να δείτε. Αν σας δημιουργώ πρόβλημα, να φύγω εγώ. Εσύ τι θες να κατέβασε τώρα, μπορείς να μου πεις. Όχι και τι θέλω. Αφού ο καυγάς γίνεται και δεν την αφήνετε να μαγειρέψει. Όχι, δεν είναι γι' αυτό, συμπεθέρα. Είναι ότι γενικώς για την ανιψιά μου είμαι πλέον ανεπιθύμητη. Νομίζω πως μάλλον εγώ είμαι η ανεπιθύμητη. Γι' αυτό επειδή δεν μ' αρέσει καθόλου να ενοχλώ, τις πατάτες σας κατέβασα. Συνεχίστε μόνοι σας. Τι έπαθε στα καλά καθούμενα, κυρία Θάλια. Όχι και στα καλά καθούμενα. Μα ούτε κι εγώ πρόκειται να μείνω άλλο εδώ μέσα, συμπεθέρα. Η Ελένη πάει, τέλειωσε. Δεν με θέλει πια. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Έχει αρχίσει να μου τη δίνει πολύ στα νεύρα. Μια λύση υπάρχει μόνο για να σωθούμε. Ποια λύση? Να βρούμε ένα σπίτι μακριά από αυτές. Ας τα ανοίξω εγώ. Εσύ? Τι να κάνω? Έπρεπε να παίξω θέατρο. Δεν μπορούσα να την βλέπω να κλαίει έτσι. Εδώ που τα λέμε, βέβαια, την καταλαβαίνω. Σαν μάνα σου είναι κι αυτή. Λοιπόν, σε δύο λεπτά θα τα έχω όλα έτοιμα. Δεν χρειάζεται να με βοηθήσετε. Πάω να ανοίξω εγώ. Τώρα που έφυγε η συμπεθέρα, σίγουρα με χρειάζεστε. Πάλι εσύ, έξω! Όχι, έξω! Τι γίνεται, καλέ, ποιος κλαίει? Η Θεία Χριστίνα. Καλά, αυτή είχε φύγει, πάλι ξανάρθε. Δεν ξέρω, πήγαινε να τη ρωτήσεις. Μη με σπρώχνεις. Τι με σπρώχνεις, πήγαινε στη Φιλενάδα σου. Πήγαινε στη Φιλενάδα σου, παρακαλώ πολύ. Έλα, πήγαινε στη Φιλενάδα σου. Πάμε, κορίτσι μου, μέσα να τα ετοιμάσουμε μόνοι μας. Και με αυτές εδώ τι θα γίνει? Αυτές θα φωνάζουν, θα χτυπάνε, κάποια στιγμή θα ξεθυμάνουν και θα πάνε να παίξουν την πυρίμπα. Είδες πως τα έλεγα. Πάμε. Πάμε. Όχι, Θεέ μου. Όχι. Γεια σου. Έλα εδώ, πού πας? Μου φαίνεται κάτι σου ζήτησα. Βιάζομαι και μην αφήσει το φαρμακείο. Αν θέλεις να μην αφήσω έτσι το φαρμακείο, δώσω μου τις 20.000 που ζήτησα. Δηλαδή, εσύ μόλις βάλεις κάτι στο μυαλό σου, δεν λες να τον κάνεις με τίποτε. Δεν σου ζήτησα κανένα μεγάλο ποσό. 20.000 ζήτησα. Σου λέω δεν έχω, δεν με πιστεύεις? Όχι, δεν σε πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν όταν σου ζητά εγώ να μου λες συνέχεια δεν έχω. Στην Κατερίνα τολμάς να αρνηθείς? Τι λέω στην Κατερίνα, στο σόι της ολόκληρο. Θα αρνηθείς την κυρία Σοφία και θα σε αφήσει έτσι? Θα σε πετάξει έξω από το σπίτι όπως πετάνε τους ανεπιθύμητους αλλοδαπούς. Σταμάτα, θα μας ακούσει έξω ο κόσμος. Για να μην μας ακούσει ο κόσμος, έλα εδώ, φέρε τις 20.000. Σου λέω δεν έχω, βρε παιδί μου. Δεν είναι δυνατόν για αυτές να έχεις και για μένα να... ποτέ να μην έχεις. Ξέρεις πόσα έδωσα τον προηγούμενο μήνα σε εσένα και την κόρη σου? Άλλο προηγούμενος μήνας, άλλο αυτός. Ρε, άσε με να φύγω, βρε τύρανε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Δώσε τουλάχιστον τις 15. Μπορείς να μου πεις γιατί μου βγάζεις την ψυχή αφού σου λέω ότι δεν έχω? Τι θα τις κάνεις τώρα στις 15.000, μπορείς να μου πεις? Βρήκα μία λάμπα παλιά και φτηνή και είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Θέλω να την αγοράσω. Άλλη παλιατζούρα θα βάλεις πάλι στο σπίτι σου? Στο σπίτι το δικό μου θα την βάλω, δεν την βάλω στο δικό σου. Εσένα τι σε νοιάζει? Μα εκεί το έχεις κάνει παλαιοπολείο εκεί μέσα. Είδαμε και το σπίτι της Κατερίνας σου. Τι γούστο! Έκθεση τεράτων. Απ' τη λαϊκή τα ψωνίζει αυτά τα ξαμβλώματα. Θα πεις πολλά ακόμα. Δώσ' μου να πάρω τη λάμπα, σου λέω είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Άντε, δώσ' μου εσύ τις 10 και θα βάλω εγώ τις άλλες 10. Βρε, σου λέω δεν έχω. Και όταν λέω δεν έχω, θέλω να με πιστεύεις. Άσε με τώρα να φύγω. Δεν πας πουθενά. Εδώ. Τις 10. Τις 10.000 αμέσως. Ε, τι έπαθα. Έχω τραπεζιμάντιλο, μαντάμ. Και φτηνά, πολύ φτηνά. Γνήσιο. Μπαμπάκι, αμερικάνικο είναι. Πόσο το έχεις αυτό? Ρίξει πρώτα ματιά εσύ και μετά θα τα βρούμε. Δεν χρειάζεται να ρίξουμε καμιά ματιά. Πήγαινε παρακάτω, άνθρωπέ μου, να το πουλήσει εδώ. Άδικα κάνεις την ώρα σου. Ε, τι κάνεις, τι κυρίως.
Εγώ δεν είπα εσένα να ρίξει. Την κυρία είπα να ρίξει ματιά. Ούτε η κυρία θέλει να ρίξει ματιά. Θέλω και παραθέλω. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει κάτι φτηνό και καλό. Γι' αυτό δεν θέλω να το δει στο φθηνό, φοβάμαι. Είσαι πολύ μυστήριος άνθρωπος τελικά, ρε Παρπασί. Αφού την κυρία θέλει να ρίξει ματιά, γιατί δεν το αφήσει να ρίξει ματιά. Και ματιά σε πειράζει, και ματιά. Ματιά, ρίξε λεφτά, μη μου ζητήσει. Κοίταξε αυτό εσύ και άμα θέλει πιο μεγάλο έχω. Όχι, δεν θέλω πιο μεγάλο. Αυτό θέλω. Πόσο το έχεις? 5.000, άντι δώσεις ή 4 και πάρ' του. Γιατί μας συμπάθησες? Για να κάνω χειρικότη, κυρία. Από το βρούι δεν έκανα σιφτέ. Α, και ήρθες εδώ που βρήκες τα κορόιδα να μας το πουλήσεις. Όχι κορόιδο, κύριε. Όχι κορόιδο, κύριε. Δηλαδή, τη κυρία σου κορόιδο είναι? Δεν είναι, κυρία μου. Τι είναι, μάνα σου είναι, θεία σου είναι, τι είναι τελικά? Ποια μάνα του, βρε? Τι λες? Χτυκιάρη, συγχαμένα, θα με πεις και μάνα του. Συγγνώμη, μάταν, παρεξήγησης έγινε. Δεν πήπει καλά. Την κόρη του ήθελα να πω. Ναι, την κόρη του. Τώρα που το λες δεν έχει αξία. Βρε, άντε πήγαινε. Ούτε μάνα μου είναι, ούτε κόρη μου. Πήγαινε. Άντε, δώσει 2.000 και πάρ' του, μαντάμ. Βρε, δεν το θέλουμε, σου λέμε, πήγαινε. Τα χαλάς τώρα το χατήρι της μαντάμ από εκεί πέρα. Βρε, λογαριασμό θα σου δώσει, τι να κάνω. Πολύ γρουσούζεις άνθρωπος είσαι σήμερα. Βρε, άντε πήγαινε από εκεί, θα με πεις γρουσούζει. Και πολύ γρουσούζεις άνθρωπος. Αμάν, βρε. Από εκεί. Αλλά εσύ φταίς. Τι φταίω εγώ? Εγώ τον φώναξα, μόνος του ήρθε. Όποιος μπλέκει μαζί σου. Γι' αυτό, για να ξεμπλέξεις, δώσε μου τα λεφτά να πάρω τη λάμπα. Σου λέω δεν έχω, πάει, τελείωσε. Δεν τελείωσε, δώσε μου τα λεφτά, γιατί αλλιώς θα στήσω αντίσκηνο έξω από το σπίτι σου και θα κάνω απεργία πείνας. Εσύ θα γίνεις ρεζίλη. Όχι, θα ρεζιλέψω εσένα. Λοιπόν, αποφάσισε. Είσαι μια ελεηνή εκβιάστρια. Ορίστε, πάρε τις 10. Τι είναι αυτές, 10? Δώσε κι άλλες 10. Τελικά 10 δεν είπες? Άλλο ήταν πριν. Τώρα είναι και η απεργία πείνας. Ορίστε. Όχι, θα αφήσω εγώ να στα τρώνε αυτές. Κατερίνα! Κατερίνα! Έλα μου στο τσάι μου, σου μη γριώσει, έτοιμο είναι λάθος. Πω, άργησα πολύ σήμερα. Έγραφα πάλι ένα λόγο της Πετράκη Λεχράκη. Ήθελα να ξέρα, έτσι κάνουν όλοι οι βουλευτές. Άλλοι τους γράφουν τους λόγους τους. Άλλοι δεν έχουν αυτή καιρό. Δηλαδή τι κάνουν και δεν έχουν καιρό? Φροντίζουν για το καλό του τόπου κοιμόμενοι? Γιατί εγώ όποτε ανοίξω την τηλεόραση και δω την Βουλή, βλέπω πάντοτε να μιλάνε 5-6 άνθρωποι, όλοι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Οι άλλοι κοιμούνται απάνω στα έδρανα. Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ εκείνος ο Τσοβόλας. Όποιος και να μιλάει, ορμάει και τον διακόπτει για να πει τη δική του κουβέντα. Πολύ μ' αρέσει, πάρα πολύ μ' αρέσει. Ορμάει σαν με την Άρη. Έχει και εκείνο το τσουλούφι, τρέλα. Αχ, ένα τέτοιο γαμπρό έπρεπε να είχαμε για την ειρήνη μας. Μητέρα, τρώω. Τώρα τι το λέω, αφού ο άνθρωπος είναι παντρεμένος. Δεν σου είπα. Τηλεφώνησε ο Παναγόπουλος από το Υπουργείο για την υπόθεση της νίκης. Δεν γίνεται, λέει. Όχου, να πάρει, ευχή να πάρει. Και τώρα τι της λένε της νίκης? Τι της λένε? Θα της πεις όπως το είπε ο Παναγόπουλος. Νίκη μου δεν γίνεται. Δεν μπορώ να της το πω. Γιατί? Την τρέπεσαι? Ναι, μαμά μου, την τρέπομαι. Γιατί την είδα προχτές στην είσοδο της πολυκατοικίας και της είπα ότι η υπόθεσή της τελείωσε και να πάει στο Υπουργείο να βρει τον Παναγόπουλο να της δώσει την άδεια. Τώρα τι να της πω πάλι? Θα βάλει τις φωνές. Την ξέρεις τι γλωσσού είναι. Να το αναβάλεις. Βρες μία ψευτιά έτσι να την καθησυχάσεις, να την ξεγελάσεις και αυτά βλέπεις τι θα κάνεις. Τι ψέμα να της πω? Μωρέ, Κατερίνα μου, όχου. Τόσο καιρό ζεις με πολιτικούς, εμένα ρωτάς τι ψέμα θα της πεις? Εγώ δεν έμαθα να λέω ψέματα και ούτε πρόκειται ποτέ να μάθω. Τότε να παραιτηθείς. Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Και βέβαια θα παραιτηθώ. Χάρη της έκανα μέχρι τώρα της Πετράκη Λεχράκη. Ω, να κοιτάξω κι εγώ τη δουλειά μου. Καθώς έχω τρελαθεί να λέω συνέχεια ψέματα. Και δεν είδε χτες τον υπουργό, δεν μπόρεσε να τον δει γιατί την είχε μαζί της ο πρωθυπουργός. Και πάλι ο υπουργός, και άντε ο πρωθυπουργός, μόνο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που δεν την έστειλα μέχρι σήμερα. Και έκανες πολύ καλά. Δεν είναι ανάγκη να ανακατεύουμε στις ψευτιές μας και αυτόν τον άνθρωπο, σοβαρό άνθρωπο τέλος πάντων. Αλήθεια, για πες μου, Κατερίνα, ο Καραμαλής που έμαθε γκολ στην πρώτη των σερών? Ναι, έπαιζε με το διάκο του χωριού. Άσε με, ρε μάνα, άσε με. Βρες μου τώρα τι ψέμα να πω στη Νίκη. Οχ, αυτή θα είναι. Λέγε γρήγορα, τι να της πω? Πες της, ό,τι σου κατέψεις θα κάνεις. Κάνε πως παίρνεις το τηλέφωνο το Υπουργείο και βρίσε τους, αυτό να κάνεις. Καλημέρα. Καλώς.
Τι καλημέρα δηλαδή, που κακή ψυχρή και ανάποδη ήταν η μέρα. Πάλι έμβρασμα ψυχής βρίσκεσαι εσύ πια, όλα γανακτισμένη είσαι, Νίκη. Πώς να μην είμαι, κυρία Κατερίνα, σε αυτόν τον τόπο που ζούμε με τόσους μασκαράδες, όπου να γυρίσεις μασκαρά θα βρεις. Καλά το λέει ο Μιλιώκας, Γκρέκο μασκαρά. Μ' αρέσει που κακοφάνηκε σε μερικούς. Μα τι έγινε πάλι, λέγε, γιατί βιάζομαι, άργησα, πρέπει να φύγω. Τι να γίνει, που πήγα στο Υπουργείο όπως μου είπες και ζήτησα να δω τον Παναγόπουλο να μου δώσει την άδεια. Πήγε στο Υπουργείο. Και τι σου είπε ο Παναγόπουλος? Μου είπαν δεν μπορείτε να πάρετε την άδεια, γιατί ο κύριος Παναγόπουλος δεν... Να δεις πώς μου το είπανε. Σου είπανε δεν? Α, Κατερίνα, έλα εδώ, έλα εδώ γρήγορα. Πάρε γρήγορα το Υπουργείο να τους βρήσεις αμέσως. Και βέβαια θα τους βρήσω, Μανούλα μου. Ακούς εκεί να πούνε στη γυναίκα, δεν... Στάσου, Κατερίνα, να σου εξηγήσω. Να μην μου εξηγήσεις τίποτα. Δεν μπορούν να εκθέτουν έτσι την κυρία Πετράκη Λεχράκη. Μα να σου πω... Σουτ! Κουβέντα δεν ακούω. Έλα, Παναγόπουλε εσύ. Μα δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι βρε να εκθέτεις έτσι την κυρία Πετράκη Λεχράκη και να μην δίνεις την άδεια στη γυναίκα. Σουτ! Κουβέντα δεν θέλω. Άκου να σου πω, Παναγόπουλε, θα βγάλεις την άδεια και θα τη φέρεις εδώ στο σπίτι μου. Όχι, δεν θα έρθει εκεί η κυρία Νίκη, εσύ θα τη φέρεις εδώ. Ναι, άντε πια, άντε πια. Λοιπόν, εντάξει. Θα φέρει την άδεια, θα τη φέρει εδώ και η μαμά θα σου τη δώσει. Μόλις μου τη φέρουν, αμέσως θα σου τη δώσω. Με συγχωρείς, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Ό,τι θέλεις, Νίκη μου. Με ποιον μιλούσες στο τηλέφωνο? Ε, τι θα πει με ποιον μιλούσες στο τηλέφωνο? Δεν άκουγες τόση ώρα. Με τον κύριο Παναγόπουλο. Με τον ίδιο τον κύριο Παναγόπουλο μιλούσες? Ε, με ποιον ήθελες να μιλάει, μωρέ Νίκη μου, με την πεθερά του? Σα δεν τρέπεστε, λέω εγώ, να με κοροϊδεύετε, μάνα και κόρη? Τι είναι αυτό που λες, βρε Νίκη μου, εμείς σε κοροϊδεύουμε? Εσείς και πολύ άγρια, μάλιστα. Γιατί στο Υπουργείο που πήγα μου είπαν ότι ο κύριος Παναγόπουλος δεν μπορεί να μου δώσει άδεια, γιατί ο κύριος Παναγόπουλος... Έχει βάλει τις αντιρρήσεις του το γαϊδούρι, αυτά σου είπαν. Όχι αυτό. Ε, λέγε λοιπόν γρήγορα τι σου είπανε, μας έσκασες. Μου είπαν ότι έπαθε έφραγμα και είναι στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο? Μάλιστα, στο νοσοκομείο. Ε, βέβαια, τώρα δικαιολογείται. Μα είπα κι εγώ, είναι δυνατόν ποτέ να με γελάσει ο Παναγόπουλος? Ε, και εμένα μου φάνηκε πολύ περίεργο. Α, τι να κάνουμε, Νίκη μου, το έμφραγμα βλέπεις. Θα κάνουμε λίγο υπομονή καμιά εβδομάδα και τότε θα δω τι θα κάνω. Μάλλον θα πείσω την κυρία Πετράκη Λεχράκη να μιλήσει κατευθείαν του Υπουργού. Άσε, πολύ άγρια μας δουλεύετε εδώ μέσα. Πάρα πολύ άγρια. Έχει δίκιο η γυναίκα. Αλλά πώς να τον προλάβεις τόσο κόσμο? Εδώ είσαι ακόμα, δικιά μου, σε θέλω. Λεφτά δεν υπάρχουν. Λέγε γρήγορα τι θέλεις, γιατί άργησα. Κι εγώ βιάζομαι. Λοιπόν, άντε, θα στα πω στα γρήγορα, αλλά θα μου εξηγηθεί στα ίσα, εντάξει. Άντε, λέγε και εσύ στα ίσια τι θέλεις, γιατί μην την καθυστερείς. Άκου να δεις λοιπόν. Εμείς στην παρέα έχουμε ένα φίλο, τον Μπάμπη. Κολλητός και έτσι. Και τις κόντρες σου τις ρίχνει και γενικά πολύ ψαγμένο άτομο. Ο Μπάμπης. Κολλητός και έτσι, μωρέ. Μπα, και γιατί ψάχνετε, έχασε τίποτα? Όχι, θέλει να πει ότι είναι, παιδί με ανησυχίες. Μπράβο, σου το έδωσε και σένα το δίπλωμα των ξένων γλωσσών οι εγγονείς σου. Άκου τώρα λοιπόν να δεις τι γίνεται. Με τον Μπάμπη τον ψαγμένο? Ναι, μωρέ, παιδεύεται 10 χρόνια να πάρει το πτυχίο της νομικής. Ε, το έχουν αυτό, φαίνεται, οι ψαγμένοι. Ναι, αλλά το παιδί μεγάλωσε. Δεν κάνει, κάτι πρέπει να γίνει. Ε, τι να γίνει, Ειρήνη μου? Ε, ξέρω εγώ, ρε Κατερίνα, όλοι οι καθηγητές δικοί σας είναι. Τόσα πτυχία δίνουν από εδώ και από εκεί. Τι θα γίνει δηλαδή, τι θα πάθουν άμα δώσουν άλλο ένα στο έτσι? Αυτοί δεν θα πάθουν τίποτα. Οι πελάτες του Μπάμπη του ψαγμένου του έτσι θα πάθουν. Μπορώ να μάθω τι θα πάθουν? Τι θα πάθουν? Θα πάρουν τον Μπάμπη τον ψαγμένο για δικηγόρο. Θα νομίζουν ότι έχουν καλό δικηγόρο, κάτι σαν το Λικουρέζο να πούμε. Και ο Μπάμπης ο ψαγμένος θα τους παίρνει από πτέσμα και θα τους φτάνει μέχρι κακούργημα. Αυτό θα πάθουν οι πελάτες του Μπάμπη του ψαγμένου του κολλητού σου του έτσι να πούμε.